Η κοινωνία των Χανίων και ο κόσμος του Στίβου θρυνούν. 22χρονη αθλήτρια Γεωργία Σολανάκη από τα Παλαιά Ρούματα, τριτοετής φοιτήτρια στο ΤΕΦΑ Κομωτινής, άφησε την τελευταία της πνοή χθες το απόγευμα στο πανεπιστημιακό στάδιο που πραγματοποιούσε την προπόνησή της. Εμείς με το που πήραμε την κλίση, ανταποκριθήκαμε άμεσα, πήγε η μονάδα με δύο διασώστες. Στον τόπο χρησιμοποιήσαμε τον απειλειδωτή, ευκαισθηνώθηκε και διακομίστηκε στο νοσοκομείο της Κομωτινής. Την κοπέλα βρήκε ένας άνδρας που πήγε να αθληθεί, ενώ όταν εντοπίστηκε ήταν ήδη νεκρή και δεν ανταποκρίθηκε στις προσπάθειες ανάνυψης που έγιναν. Διακομίστηκε στο νοσοκομείο η 22χρονη, διαπιστώθηκε ο θάνατός της και αναμένεται να γίνει η νεκροψία, νεκροτομή. Τη βρήκανε με τα καρφιά της, δηλαδή ήταν σε αθλητική περιβολή, δηλαδή προπόνησης, με τα χρονόμετρά της και τη βρήκανε νεκρή. Η 22χρονη παρέμεινε χωρίς τις αισθήσεις της στο βρεγμένο ταρτάν για αρκετή ώρα μέχρι τη στιγμή του εντοπισμού της. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι φορούσε παπούτσια με καρφιά, ένδειξη ότι έκανε προπόνηση σε συνθήκες αγώνα παρά την ισχυρή νεροποντή που έπληξε την ώρα της προπόνησης στην Κομωτινή. Μακάρι να μην ξανασυμβεί κάτι τέτοιο. Είναι πολύ λυπηρό ένα παιδί 22 χρονών να χάνει τη ζωή του χωρίς να υπάρχει λόγος για διευκρίνησης λόγους. Τι να πω, είναι τραγικό το συγκεκριμένο συμβάν. Υγιές κορίτσι ήταν, δεν είχε ποτέ κανένα πρόβλημα. Έκανε 5 χρόνια προπόνηση, δεν έκανε 2 μήνες. Και γενικά και τώρα αυτό τον καιρό δεν κάνουμε και πολύ δυνατές προπονήσεις. Το νέο κορίτσι ήταν αθλήτρια στο τμήμα Στίβου του Θησέα Περιβολίων στα Χανιά, ενώ πρόσφατα είχε βρεθεί στο Ηράκλειο για να λάβει μέρος στα αγωνίσματα των 100 και των 200 μέτρων, καθώς και στην σκυταλοδρομία, συμμετέχοντας στο διασυλλογικό πρωτάθλημα. Η είδηση του θανάτου της σκόρπισε θλίψη στον αθλητικό κόσμο, αλλά και στην οικογένεια του ΤΕΦΑ Κομωτινής. Είμαστε συντετριμμένοι όλη η διοίκηση, για το θλιβερό γεγονός που μάθαμε σήμερα το πρωί και πραγματικά μας συγκλώνησε. Έπαθα ένα γεύρος γιατί δεν ήμασταν σίγουροι για το αποτέλεσμα και προσπαθούσα να το ψάξω κλπ. Και μετά έμαθα το γεγονός. Ήταν ένα κορίτσι πολύ καλό. Ήταν και μοναχικό, δηλαδή σου έβγαζε ένα. Είχε όνειρα, δηλαδή ήθελε να γίνει προπονήτρια. Η κοσμήτωρα της Σχολής Φυσικής Αγωγής Ελένη Δούδα με μια ανακοίνωσή της λέει το αντίο της σχολής προς τη νεαρή φοιτήτρια. Ανίποτος ο πόνος για την ακαδημαϊκή κοινότητα του ΤΕΦΑ του Δημοκρητίου Πανεπιστημίου Θράκης που αποχαιρετά ένα μέλος της οικογένειας του κλασικού αθλητισμού, την αθλήτρια Γεωργία Σολανάκη με καταγωγή από τα Χανιά Κρήτης που άφησε την τελευταία της πνοή σε ηλικία μόλις 22 ετών στο πανεπιστημιακό στάδιο στο οποίο πραγματοποιούσε τις προπονήσεις της. Καλό σου ταξίδι, Γεωργία. Δεν υπάρχουν λέξεις για να περιγράψουν τη θλίψη και αυτόν τον βουβό πόνο που νιώθουμε όλοι στην καρδιά μας. Ο λόγος που έχουμε εξοπλίσει όλους μας τις εγκαταστάσεις με σύγχρονους απεινιδωτές είναι αυτός. Πολλές φορές η καρδιά μας προδίδει, όπως το έχουμε δει και με αθλητές παγκόσμιας εμβέλειας. Την 22χρονη Γεωργία αποχαιρετά με ανακοίνωσή του και ο Σύλλογος Φοιτητών του ΤΕΦΑ Κομωτινής Σπύρος Λούης. Αυτές τις στιγμές τα λόγια είναι περιττά. Άλλωστε τα λόγια δεν θα πάρουν τον πόνο και τη θλίψη μακριά. Καλό ταξίδι, Γεωργία. Συλληπιτήρια στους ανθρώπους της. Ήταν ένα πρόσωπο προπόνηση σπίτι, αθλητισμός σπίτι. Ήθελε να έρθει όσο πιο γρήγορα για να γίνει προπονήτρια εδώ στα Χανιά. Η χανιώτισσα φοιτήτρια θα επιστρέψει στην Κρήτη που θα την αγκαλιάσει για πάντα με το γιατί του πρόωρου θανάτου της να πληγώνει τις καρδιές όσων τη γνώρισαν και κυρίως της οικογένειάς της που λαχταρούσε να τη δει ξανά στα Χανιά και στα γήπεδα που τόσο αγαπούσε.